για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Αμίντεου αλλά και όλους τους δημάρχους, τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη, τον υποψήφιο περιφερειάρχη και όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν σήμερα σε μία εκδήλωση, συνάντηση, διαβούλευση, εγώ θα έλεγα, ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στους φορείς, διότι στόχος μας δεν είναι να κάνουμε μια πολιτική εκδήλωση και να καταθέσουμε τις δικές μας θέσεις και τις δικές μας προτάσεις. Στόχος μας είναι, πέρα και έξω από πιθανές διαφορετικές οπτικές που μπορούμε να έχουμε σε μια σειρά από ζητήματα ακόμα και στο μείζον θέμα της ενέργειας, του ενεργειακού σχεδιασμού, στόχος μας είναι να συγκροτήσουμε ένα πλατή, παλαϊκό, πολυσυλλεκτικό, κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο για την υπεράσπιση του δημόσιου πλούτου, για την υπεράσπιση της εθνικής σημασίας, στρατηγικής σημασίας για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Δεν υπερασπιζόμαστε, όπως κάποιοι λένε, μία συντεχνία εργαζομένων που ασχολούνται μόνο με το να υπερασπιστούν κάποια προνόμια. Ακόμα και αν αυτά τα προνόμια κάποτε υπήρχαν, σήμερα όλοι μας ζούμε στις εποχές της μνημονιακής βαρβαρότητας, των μεγάλων περικοπών στους μισθούς, στα εισοδήματα. Συνεπώς ακόμα και αυτό είναι άστοχο να το λέει κανείς, αλλά εδώ ερχόμαστε να υπερασπιστούμε όχι μονάχα το δικαίωμα των εργαζόμενων στην εργασία, που είναι μια πολύ σημαντική αξία. Εδώ ερχόμαστε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να διατηρήσει στον δικό του έλεγχο και στη δική του κατοχή μία επιχείρηση που στήθηκε από το δικό του ιστέρημα και τον δικό του ιδρώτα, θα έλεγα, εδώ και 65 χρόνια. Πριν από λίγο επισκέφθηκα τον ηλεκτρικό σταθμό, τον ΑΕΣ Αμιντέου, συναντήθηκα με τους εργαζόμενους, κάποιος από τη διοίκηση με πληροφόρησε, δεν το ήξερα ομολογώ, ότι η ίδρυση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, κοιτάξτε σύμπτωση, έγινε στις 2 Ιουλίου το 1950. Σήμερα έχουμε 2 Ιουλίου 2014. 64 χρόνια μετά έρχεται στη Βουλή νόμος και συζητείται μέσα από διαδικασίες εξπρές και από διαδικασίες που φανερώνουν την πρόθεση να κρύψουν ένα τόσο μεγάλο εθνική σημασία θέμα από το λαό αλλά και από τους ίδιους τους βουλευτές μέσα από το θερινό τμήμα των 100 βουλευτών. Έρχεται λοιπόν στη Βουλή νόμος που προβλέπει την διάλυση, την ιδιωτικοποίηση, την εκποίηση, θα έλεγα εγώ, του 30% της ΔΕΗ, κυρίως όμως των πιο παραγωγικών μονάδων, των λιγνητικών πεδίων, υδροηλεκτρικών εργοστάσεων, φραγμάτων, δηλαδή ενός πλούτου που είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να τον κοστολογήσει. Μάλιστα, έναντι ενός ευτελούς τιμήματος που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να το συγκρίνει κανείς μονάχα με το κόστος κατασκευής ενός μονάχα υδροηλεκτρικού σταθμού. Εδώ, φίλες και φίλοι, δεν πρόκειται για ένα θέμα της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας. Δεν πρόκειται για μια αντίθεση ιδεολογική ή πολιτική που μπορεί να έχει το κόμμα της αντιπολίτευσης με την πολιτική της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση γενικά και αόριστα δημόσιων οργανισμών. Εδώ πρόκειται για ένα εθνικής σημασίας θέμα. Ένα θέμα που δεν αφορά μονάχα, όπως είπα πιο πριν, το μέγιστο ζήτημα της εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν το υποτιμώ καθόλου. Αφορά κυρίως την προοπτική της χώρας και τη δυνατότητά της να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια της, να μπορέσει να οδηγηθεί με ασφάλεια στην έξοδο από την κρίση και στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Αφορά την ίδια την ασφάλεια
και την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Επιτρέψτε μου μία μικρή ιστορική αναδρομή. Σας μίλησα για όσα συνέβησαν 64 χρόνια πριν. Και σήμερα, μέσα σε μια νύχτα, μια κυβέρνηση που στερείται της πλειοψηφίας στη βούληση του λαού, αλλά έχει μια τεχνητή πλειοψηφία σε αυτή τη βουλή που εκλέχτηκε πριν από 2 χρόνια, επιχειρεί να πράξει. Το 1950, όταν αποφασίστηκε η ίδρυση της ΔΕΗ, υπήρχαν 385 ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν ηλεκτρική ενέργεια, από τις οποίες κάποιες είχαν απλή άδεια, κάποιες είχαν προνομιακή άδεια, κάποιες από αυτές ήταν και δημοτικές ή κοινοτικές. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν ήταν το πετρέλαιο και ο γιάνθρακας. Εισαγόμενα υλικά, πράγμα που έκανε την παραγωγή ενέργειας εξαιρετικά κοστοβόρα, πράγμα που σήμαινε και όσους τα ζήσαν αυτά, ενδεχομένως δεν ξέρω αν είναι και κάποιοι από το ακροατήριο που τα θυμούνται, ηλεκτρισμό είχε μονάχα το 55% του ελληνικού πληθυσμού. Και η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα ήταν ένα αγαθό, θα έλεγα, πολυτελείας. Μέσα σε λίγα χρόνια πράγματι, μετά την ίδρυση της ΔΕΗ, η οποία ιδρύθηκε από χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, από τις ιταλικές επανορθώσεις τότε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γερμανικές ακόμα είναι ζητούμενο, δεν ήρθαν ποτέ. Εμείς λέμε ότι και αυτές πρέπει κάποια στιγμή να διεκδικηθούν, όχι για να επαναφέρουμε πίσω τη ΔΕΗ, δεν θα τη χάσουμε τη ΔΕΗ, σας τον εγγυώ με αυτό, αλλά πρέπει να διεκδικηθούν διότι είναι ιστορική υποχρέωση. Από τον προϋπολογισμό λοιπόν, από τις ιταλικές επανορθώσεις και από το σχέδιο Μάρσαλ τότε για την μεταπολεμική ανασυγκρότηση. Και έτσι δημιουργήθηκε η δυνατότητα να γίνει αυτό το αναπτυξιακό θαύμα. Να γίνει φτηνή η παραγωγή και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους πολίτες και να πάει η ηλεκτρική ενέργεια και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, στο πιο απομακρυσμένο νησί της πατρίδας μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν δεν είχαν επιλέξει τότε τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού και αφήναν αυτό το μοντέλο στο οποίο σήμερα θέλουν να μας γυρίσουν πίσω 64 χρόνια των ιδιωτικών εταιριών, αυτό το θαύμα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Πρώτον, διότι μόνο μέσα από μια δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού μπορούσε να γίνει ενοποίηση της παραγωγής σε ένα ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε τα φορτία να επιμερίζονται σε εθνική κλίμακα. Δεύτερον, διότι η ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα επέτρεψε τόσα χρόνια τώρα τον επιμερισμό του κόστους ανάμεσα στις κερδοφόρες και στις σημειωγόνες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως διότι η αξιοποίηση των πλούτο παραγωγικών πόρων απαιτούσε τεράστιες επενδύσεις που κανένας ιδιώτης δεν θα επέλεγε να βάλει από την τσέπη του. Επενδύσεις που και τώρα χρειαζόμαστε για να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικό το δίκτυο της ΔΕΗ, να εξισορροπήσουμε το μείγμα, να προσπαθήσουμε να αμβλύνουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, να έχουμε τη δυνατότητα ενός μιας επιχείρησης η οποία όχι μόνο θα παράγει και θα μεταφέρει το ρεύμα, αλλά θα μπορεί να ασκεί και κοινωνική πολιτική, ιδίως στην περίοδο της κρίσης, κάτι το οποίο έχουν ανάγκη τόσο μεγάλη μερίδα του πληθυσμού μας που βρίσκεται στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης, όσο και οι πολύπαθες αυτές περιοχές εδώ, της Δυτικής Μακεδονίας. Περιοχές που όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν επιφορτιστεί δυσβάστακτο κόστος ανθρώπινο, περιβαλλοντικό, οικονομικό, προκειμένου όλη η Ελλάδα και όλος ο ελληνικός λαός να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο αγαθό που λέγεται ηλεκτρισμός. Κυρίες και φίλοι, νομίζω ότι θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα για να εξηγήσω
για ποιο λόγο αποτελεί έγκλημα εθνικό, οικονομικό, η εκποίηση και η διάλυση της δημόσιας επιχείρησης, η διάλυση και η εκποίηση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Θέλω όμως να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι θα συμβεί και στον καταναλωτή και στις περιοχές σας, αν αυτό το έγκλημα αφήσουμε να υλοποιηθεί. Οι ιδιώτες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, και κάποιοι ιδιώτες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενδεχόμενοι επίδοξοι επενδυτές εντός εισαγωγικών, διότι οι επενδυτές είναι αυτοί που κάνουν επενδύσεις, όχι αυτοί στους οποίους χαρίζονται μονάδες και πλούτος προκειμένου να κερδίζουν, διότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πριν από 3-4 χρόνια υπήρξε μια διαδικασία απελευθέρωσης και δόθηκε δυνατότητα σε επενδυτές να έρθουν να αξιοποιήσουν κοιτάσματα. Γιατί κανένας δεν προχώρησε καμιά τέτοια διαδικασία. Έγινε διαγωνισμός, ως συνήθως αυτοί οι διαγωνισμοί γίνονται για να πάει σε έναν τελικά η δουλειά. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της σύγχρονης οικονομικής και πολιτικής διαπλοκής. Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτά. Κανένας όμως δεν προχώρησε σε καμία πραγματική επένδυση. Τι θέλουνε? Θέλουν να πάρουν έτοιμα τα εργοστάσια παραγωγής και δωρεάν το δημόσιο ρηκτό πλούτο, τον εθνικό μας πλούτο. Τι δεν είναι επενδυτές. Αυτοί είναι αετονίχηδες. Αυτοί είναι αεριτζίδες. Επανέλθουμε λοιπόν για να σας δώσω αυτή την πληροφορία. Οι ιδιώτες παραγωγή ενέργειας μέχρι πρόσφατα κοστολογούν την ενέργεια την οποία θέλουν να βάλουν στο σύστημα, στο χρηματιστήριο, 60-70 ευρώ τη μεγαβατόρα. Μόλις πληροφορήθηκαν ότι η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία κινητοποιήσεων που μπορεί να οδηγήσει και σε απεργίες, σήμερα, πριν καν ξεκινήσουν οι απεργίες, ξέρετε πόσο κοστολογούν οι μεταβατόρες. 150 ευρώ. Να κερδοσκοπήσουν δηλαδή ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο και υπάρχει η αντίθεση των συνδικάτων, των συνδικαλιστών, των εργαζόμενων της τοπικής κοινωνίας. Φανταστείτε αν αυτοί οι άνθρωποι που με μόνο στόχο το κέρδος αποκτήσουν όλα τα εργοστάσια, τα λιγνητικά πεδία, όχι αποκαταστάσεις δεν θα κάνουν, όχι δεν θα νοιάζονται αν το ρεύμα θα κρυβίνει 2 και 3 φορές τον καταναλωτή, όχι δεκάρα δεν θα γίνουν για την τοπική κοινωνία. Καλά, δεν μιλάμε για το σχέδιο που αφορά την τηλεθέρμανση ή την αποθείωση, στα υψηλά γράμματα. Φανταστείτε λοιπόν, εάν προχωρήσει η κυβέρνηση σε αυτό το έγκλημα της εκποίησης της ΔΕΗ, της διάλυσης και της εκποίησής της, και ή αυτοί ή κάποιοι παρόμοιοι, μπορεί να μην είναι οι ίδιοι, αλλά με την ίδια λογική, που την αποδεικνύουν σήμερα με αυτή τη συμπεριφορά πάρουν τη ΔΕΗ, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στον καταναλωτή, στην τοπική οικονομία, στην τοπική κοινωνία, κυρίως όμως τι επιπτώσεις θα έχει στο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την παραγωγική της ανασυγκρότηση και στην προσπάθεια, τη διαρκή, την υποχρέωση να έχουμε αυτάρκεια ενεργειακή στη χώρα μας. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γι' αυτό θέλω να μπω στην ουσία. Πριν από ένα μήνα είχαμε εκλογές, ευρωπαϊκές εκλογές. Προφανώς δεν ήταν εθνικές εκλογές για να εκλεγεί η κυβέρνηση. Όμως όλοι γνωρίζετε ότι αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές είχαν μια έντονη πολιτική φόρτιση και βεβαίως όλοι γνωρίζετε ότι δεν είχαν την ίδια έννοια της χαλαρής ψήφου που συνήθως έχουν οι ευρωπαϊκές εκλογές στον τόπο μας. Καταγράφηκαν συσχετισμοί. Βεβαίως δεν εκλέγει η κυβέρνηση η Ευρωκάλπη, αλλά η Ευρωκάλπη ανέδειξε πρώτο κόμμα τον ΣΥΡΙΖΑ με 4 μονάδες διαφορά και τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν με απώλειες 11 ποσοστιαίων μονάδων. Εάν είχαμε εκλογή βουλευτών από αυτή τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Εκλογής σε Εθνική Όμως Κλίμακα, τα δύο κόμματα που σήμερα συγκυβερνούν, το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα, δηλαδή με βάση τη λαϊκή δημιουργία, δεν θα είχαν ούτε 90 βουλευτές.
Και θέλουνε, έχοντας καταγράψει ένα μόλις μήνα πριν, ότι είναι μειοψηφία στο λαό. Και έχοντας μια τεκνητή πλειοψηφία, για λίγο λέμε εμείς στη Βουλή, θέλουν να πάρουν επάνω τους μια απόφαση που όχι μόνο θα δημιουργεί προβλήματα στην επόμενη κυβέρνηση, αλλά θα προκαταλαμβάνει το μέλλον για τις επόμενες δεκαετίες και το ενεργειακό σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες και τον οικονομικό σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες για όλο τον ελληνικό λαό. Έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό, σας ρωτώ. Εμείς λέμε ότι δεν έχουν ούτε το πολιτικό ούτε το ηθικό δικαίωμα. Πόσο δε μάλλον όταν επιλέγουν μια διαδικασία σαν τον κλέφτη, στα θερινά τμήματα και όχι στην ολομέλεια, ώστε κάθε βουλευτής να αναλάβει την ευθύνη, επιλέγοντας ποιους βουλευτές θα βάλουν στο θερινό τμήμα για να αποφύγουν τα προβλήματα με τους αντάρτες βουλευτές. Δηλαδή επιλέγουν μια διαδικασία ρίφη-φή για να εκποιήσουν δημόσιο πλούτο που δεν τους ανήκει, δεν είναι κληρονομιά των παππούδων τους, ανήκει στον ελληνικό λαό. Αυτό, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα από το σε τι ιδεολογία πιστεύουμε, σε τι κόμμα ανήκουμε ή τι ψηφίσαμε στις προηγούμενες ή τι θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές, έχουμε ηθική υποχρέωση να το αποτρέψουμε. Και γι' αυτό το λόγο πήραμε την πρωτοβουλία πριν από μία εβδομάδα. Την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε ένα πλατή, παλαϊκό, κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο με δυνάμεις, κοινωνικές, πολιτικές, συνδικάτα, τοπικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση και κόμματα που έχουμε μεγάλες ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Όμως τώρα έχουμε το εθνικό καθήκον να αποτρέψουμε αυτό το ρυφηφί, αυτή την εκποίηση του δημόσιου και εθνικού πλούτου. Βεβαίως, φίλες και φίλοι, θα ακούσετε από πολλούς να πούν «Το κράτος έχει συνέχεια. Εάν η κυβέρνηση αυτή αποφασίσει, δεν τους ενδιαφέρει με ποιον τρόπο θα αποφασίσει. Αν όμως αποφασίσει, πρέπει και η επόμενη να ακολουθήσει αυτά που αποφάσισε αυτή η κυβέρνηση». Θέλω λοιπόν ενώπιόν σας και με πλήρη επίγνωση των λόγων να δεσμευθώ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά βρεθούμε σε θέσεις ευθύνης έπειτα από την λαϊκή ετιμιγορία, όποτε και αν αυτή έρθει, δεν πρόκειται να αναγνωρίσουμε και να αποδεχθούμε τελεσμένα που αφορούν εκποίηση του δημόσιου εθνικού πλούτου που λέγεται ΔΕΗ, που αφορούν την άρση της κυριαρχίας μας ως χώρα να μπορούμε να σχεδιάζουμε αυτοτελώς τον ενεργειακό μας σχεδιασμό και να έχουμε ενεργειακή αυτάρκηση. Όμως, φίλες και φίλοι, πέρα από αυτή την ηθική και πολιτική δέσμευση, την οποία την προηγούμενη εβδομάδα εξέθεσα ενώπιον των φορέων που συγκροτήσαμε αυτό το μέτωπο και πολιτικών δυνάμεων, και σήμερα επαναλαμβάνω σε εσάς, πέραν της πολιτικής μας τάσης, η οποία είναι δεδομένη, και των προθέσεών μας που είναι δεδομένες, άλλωστε σας θυμίζω ότι αμέσως μετά τις εκλογές της Ευρωπαϊκής συνάντησα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και του έθεσα τα ζητήματα αυτά, και δηλώνοντας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο να μην διανοηθούν Πρωθυπουργός και κυβέρνηση και συνεργάτες του να αγνοήσουν τη λαϊκή ετιμιγορία και το πρώτο κόμμα, προχωρώντας σε αποφάσεις που δεσμεύουν τις επόμενες κυβερνήσεις, φαίνεται όχι μόνο το διανοούνται, αλλά είναι η βασική τους επιδίωξη. Δρούνε εκδικητικά. Ξέρουν ότι είναι λίγες οι μέρες τους και καίνε ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, ώστε να παραλάβουμε γη καμένη. Δεν θα τους το επιτρέψουμε αυτό. Σας δηλώνω λοιπόν ότι πέραν των δεδομένων πολιτικών μας προθέσεων, και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποτρέψουμε την ψήφιση, αλλά θα κάνουμε και ό,τι είναι θεσμικά δυνατόν, προκειμένου ακόμα και αν ψηφιστεί, να αποτρέψουμε την υλοποίηση αυτού του εθνικού εγκλήματος. Και πιο συγκεκριμένα, μετά από το αίτημα που κατέθεσαν σε εμένα προσωπικά, συνδικάτα, φορείς,
Υγενώ, ξέρω ότι είναι και αίτημα του σωματείου του Σπάρταγου εδώ, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας ανακοινώνω ότι θα αναλάβουμε πρωτοβουλία και εγώ προσωπικά θα επικοινωνήσω τις επόμενες ώρες με τους επικεφαλείς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τόσο με τον επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον επικεφαλής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, της Δημοκρατικής Αριστεράς, αλλά και της ομάδας των ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή, προκειμένου μαζί με τους 71 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εάν υπάρξει ψήφιση αυτού του εκτρώματος από το θερινό τμήμα, εν κρυπτό, να προχωρήσουμε στην συλλογή 120 υπογραφών βουλευτών, ώστε με βάση το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγματος να ζητήσουμε διαδικασία στη Βουλή προκειμένου να ψηφίσει το σώμα και να τοποθετηθούν όλοι και να μην κρύβονται πίσω από το θερινό τμήμα κάποιοι που τάχα μου κάνουν ότι διαφωνούν. Εδώ όλοι θα μετρηθούμε με τις ιστορικές μας ευθύνες για την διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Μιας ιστορικής σημασίας απόφαση, όπως αυτή της εκποίησης της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, που έχει 65 χρόνια ζωής, δεν θα την πάρουν μέσα στο κατακαλό καιρό, εγκρυπτό, σε ένα θερινό τμήμα, κρυπτόμενοι από το λαό, κρυπτόμενοι από την τοπική κοινωνία, κρυπτόμενοι και από τους ίδιους τους βουλευτές τους. Θα την πάρουν την απόφαση αυτή στο φως, αν έχουν τα κότσια να την πάρουν. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς θεωρούμε ότι μια τόσο